techblog.gr. Σήμερα θα σας παρουσιάσω κάτι μοναδικό, κάτι που ανακοινώθηκε εχθές. Είναι το Excel του YouTube. Το βρίσκουμε στη διεύθυνση youtube.com/Excel, δηλαδή extra large. Και είναι ουσιαστικά ένα layout, το οποίο έχουμε πρόσβαση με αυτό σε όλο το περιεχόμενο του YouTube, σε όλα τα βίντεο, αλλά είναι ένα layout το οποίο θυμίζει, θα έλεγα, DVD μενού και είναι ιδανικό για απεικόνιση, αναπαραγωγή των βίντεο σε μεγάλες οθόνες, όπως είναι οι τηλεοράσεις. Γιατί κακά τα ψέματα, ο υπολογιστής έχει μπει στο σαλόνι, συνδέεται ενσύρματα ή ασύρματα με την τηλεόραση και με το ίντερνετ, απευθείας τηλεόραση, αν έχετε κάποια καινούρια, ή μέσω υπολογιστή το ίντερνετ, και μπορούμε να έχουμε όλο το περιεχόμενο. Γι' αυτό, όπως βλέπετε εδώ πέρα στην τηλεόραση που έχω συνδέσει το λάπτοπ, βλέπετε ότι όταν, ας πούμε, π.χ. εδώ πέρα είμαστε στο techblog.gr το προφίλ, βλέπετε ότι φαίνονται, παρότι είναι 40 διάρα η τηλεόραση, φαίνονται πολύ μικρά τα όλα τα βίντεο, οι περιγραφές και τα λοιπά. Είναι δύσκολο να πλοηγηθείς μέσα στα βίντεο του YouTube. Γι' αυτό έφτιαξε το YouTube αυτό το layout, θα έλεγα, μέσα από το οποίο θα το δούμε σε λίγο. Μπορούμε να δούμε καλύτερα, να περιηγηθούμε στο περιεχόμενο του YouTube και στα βίντεο. Το μοναδικό, επίσης κάτι μοναδικό που θα σας δείξω, είναι ότι όλα αυτά θα τα κάνω ασύρματα με το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι αυτό εδώ πέρα το HTC, της T-Mobile, το G1, HTC είναι κατασκευής. Του έχω περάσει μέσα μια εφαρμογή η οποία λέγεται G-Mode. Με αυτή την εφαρμογή μπορούμε ασύρματα μέσω Wi-Fi να πλοηγούμαστε στο περιεχόμενο media του ηλεκτρονικού μας υπολογιστή, αλλά και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σαν touchpad, την οθόνη αφής του G1, για να πλοηγούμαστε μέσα στο ίντερνετ. Οπότε, κάνοντας χρήση του touchpad μέσω αυτής της εφαρμογής, θα πλοηγηθώ και ασύρματα με το κινητό μου από το καναπέ μου μέσα στα βίντεο του YouTube, του Excel. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το G-Mode, την εφαρμογή. Την ανοίγω. Εδώ πέρα βλέπετε είμαστε στο κλασικό περιβάλλον όπου μπορούμε να έχουμε έλεγχο του ηλεκτρονικού μας υπολογιστή. Δεν μας ενδιαφέρει όμως στην προκειμένη φάση αυτό. Πατάω μενού και επιλέγω touchpad. Και με το G-Mode Touch έχω έλεγχο ασύρματα του υπολογιστή μου. Σαν να είναι δηλαδή το touchpad του laptop μου στο κινητό μου από την άνεση του καναπέ μου. Το έχω δηλαδή σαν τηλεχειριστήριο. Πολύ ωραία. Τέλεια. Πάμε να δούμε και το Excel του YouTube. Αυτό είναι λοιπόν το περιβάλλον του χρήσης του YouTube Excel. Όπως βλέπετε, μισό λεπτό να πάω και full screen. Πολύ απλά. View. Full screen. Okay, είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι λοιπόν το περιβάλλον χρήσης. Βλέπουμε αριστερά ότι όλα είναι πάρα πολύ μεγάλα, έτσι. Είναι πλέον ξεκάθαρο το τι ψάχνεις και το τι θέλεις να βρεις. Από αριστερά διαλέγουμε, όπως βλέπετε και με αυτό εδώ πέρα, μπορούμε να επιλέξουμε διάφορες κατηγορίες. Τώρα μας έχει βγάλει Spotlight, το Paid, Most Viewed και More, που είναι επιπλέον κατηγορίες, όπως βλέπουμε. Rising Videos, Top Favorite, Most Responded, Top Indie Music, Education κτλ. Αν πάμε στα Settings, μπορούμε να επιλέξουμε, οι επιλογές διαθέσιμες αυτή τη στιγμή είναι να επιλέξουμε ότι να αναπαραγάγεται το επόμενο βίντεο όταν το προηγούμενο τελειώνει και να φιλτράρουμε κάποιο περιεχόμενο που δεν είναι επιτρεπτό για ανήλικους. Και επίσης μπορούμε να επιλέξουμε τη γλώσσα, στην οποία δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα ελληνικά, και τη γεωγραφία μας, αν θέλουμε τα βίντεο, την τοποθεσία μας μάλλον, άμα θέλουμε τα βίντεο που θα βλέπουμε να είναι από συγκεκριμένες χώρες ή worldwide. Αυτό είναι λοιπόν το μενού του YouTube Excel. Αριστερά είναι το sidebar.
Να πω ότι σε οποιαδήποτε φάση θέλουμε μπορούμε να επιλέξουμε View Standard Version και βγαίνουμε έξω. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, απλά σας λέω πάμε youtube.com/Excel. Ok. Πάω στα βίντεο. Αν θέλω ταυτόχρονα, άμα έχω συνδεθεί στο λογαριασμό μου, βλέπουμε όπως π.χ. αριστερά techblog.gr που λέει, που είναι το όνομα του προφίλ μου, μπορούμε να επιλέξουμε και να δούμε στη σειρά όλα τα βίντεο που έχουμε ανεβάσει ή που έχει ανεβάσει ένας συγκεκριμένος YouTuber στο προφίλ του. Πολύ εύκολα και απλά, και με το Gmode εδώ πέρα στο Android μπορούμε να κατεβαίνουμε, επιλέγουμε πιο κάτω, πιο κάτω, τα επόμενα, τα επόμενα, τα επόμενα και βλέπουμε όλα τα βίντεο που θέλουμε. Εξαιρετικό, πάμε να δούμε και ένα βίντεο πως φαίνεται. Τι να διαλέξουμε, αυτό, Kobe Bryant Top 10 Plays from 2009, ok, μπάσκετ. Δεξιά μας βγάζει άλλα παρεμφερή βίντεο που έχουν σχέση με τον NBA ή με τον Kobe Bryant. Εδώ πέρα μπορούμε να επιλέξουμε full screen. Είμαστε και σε full screen. Έτσι. Πάλι εδώ πέρα με διπλό κλικ μπορούμε να φτάσουμε. Βλέπουμε και το πόσο το buffering που έχει κάνει το βίντεο. Και να βγούμε από την κεντρική οθόνη πάλι. Να ψάξουμε κάποια βίντεο, π.χ. εκεί πέρα θα γράψω, μισό λεπτό, θα γράψω REM, REM και Enter. Δεν ξέρω αν το παίρνει το Enter, ας πάω στο Search. Ψάχνω λοιπόν για REM, Losing My Religion, πάλι κλασικά. Επιλέγω Play. Ξεκινάει. Full screen άμα θέλω. Τέλεια. Να πω ότι η μουσική ακούγεται από το laptop, γιατί έχω συνδέσει έξοδο DVI σε HDMI στην τηλεόραση και η DVI δεν βγάζει ήχο. Πάλι πίσω. Αυτό είναι λοιπόν το YouTube Excel. Πάρα πολύ καλό, εξαιρετικό, σου λύνει τα χέρια. Αυτό είναι και το Gmode, ένα free application από το Android Market για Android κινητά. Ευχόμαστε σύντομα το YouTube και η Google ή κάποιος άλλος third party να βγάλει και μια εφαρμογή για άλλα κινητά, όπως Windows Mobile ή iPhone. Προς το παρόν μόνο σε Android κινητά. techblog.gr. Αυτό είναι το YouTube Excel. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Bye bye.